Πω, τι σας έχω σήμερα, δεν θα το πιστεύετε. Περάστε, αράξτε, γιατί θα περάσουμε ωραία. Είναι από αυτές τις μέρες, ρε παιδιά, που ανακαλύπτεις ξαφνικά ότι έχεις θησαυρό μπροστά στα μάτια σου και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ένα βράδυ, λοιπόν, που σαν γνήσιος βρικόλακας δεν μου κόλλαγε ύπνος και σερφάρισα στο ίντερνετ, ανακαλύπτω ότι στο IMDb μπορείς να διαβάσεις κριτικές από fans. Προσέξτε, όχι κριτικές από κριτικούς που δεν έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται και να το κάνω ποτέ, από fans. Εννοείται ότι έκατσα να τις διαβάσω και έκανα ανακάλυψη μέσα στην ανακάλυψη. Γιατί, παιδιά, υπάρχουν κριτικές ενός αστεριού σε αποδεδειγμένα καλές ταινίες. Και λέω, γιατί να μην το κάνεις βίντεο αυτό, ρε Θωμά? Και ειδού υλοποίηση αυτή τη σκέψη. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε τις πιο ενδιαφέρουσες, παύλα αστείες κριτικές ενός αστεριού που βρήκα για την ταινία Endgame. Πάμε γρήγορα, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις κριτικές του ενός αστεριού, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στην παρέα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να διαβάσουμε. Δεν αγαπώ τις σούπερ ηρωικές ταινίες, αλλά το είδα. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι γενικά δεν μου αρέσουν και τόσο οι σούπερ ηρωικές ταινίες και δεν είμαι φαν των MCU ταινιών. Φάουλ από τώρα! Εφόσον δεν σου αρέσουν αυτές οι ταινίες, γιατί να κάτσεις να δεις μία από αυτές και πόσο μάλλον αυτή που είναι το τέλος όλων αυτών. Αντίθετα, με όσα λέγονται, αυτή δεν είναι μία καλή ταινία. Ακούστε τώρα έναν που δεν βλέπει τέτοιες ταινίες. Κατά πολύ προβλέψιμη, ακολουθεί μία συγκεκριμένη φόρμουλα όπως και κάθε άλλη σούπερ ηρωική ταινία που έχω δει με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τότε γιατί συνεχίζεις και τις βλέπεις? Πιστεύω ότι έκαναν τον Hulk να φαίνεται πολύ ηλίθιος. Το ότι δεν είναι ενδιαφέρον αν δεν θυμώσει, αυτό είναι που κάνει τον χαρακτήρα ενδιαφέρον. Επίσης, το όλο θέμα με το ταξίδι στον χρόνο δεν βγάζει κανένα νόημα και απλά αποτυγχάνει, όπως και όλες οι ταινίες που έχουν καταπιαστεί με αυτό. Έτσι, χωρίς καμία δικαιολογία, πέταξε εκεί πέρα την εξυπνάδα του και έχει ο Θεός. Τελικά, έχει πολλές τρύπες στο σενάριο του που τώρα με όλα αυτά που έγιναν δεν χάλασαν όλα στο timeline. Εγώ θα πω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι για να μιλάνε για τέτοια θέματα. Εσύ. Και δεν είμαι από αυτούς που ζωντομπάρουν τη γνώμη του καθενός, γιατί κι εγώ ένας φαν είμαι που απλά άνοιξε ένα κανάλι στο YouTube και μιλάει για ταινίες και για σειρές. Αλλά ρε φίλε, εφόσον δεν σου αρέσουν αυτές τις ταινίες, έκατσες να δεις μια τέτοια ταινία που είναι ηλίθιο από μόνο του, τέλος πάντων. Αλλά καλό θα ήταν όταν πηγαίνεις να παρακολουθήσεις μια ταινία, να την παρακολουθείς! Εάν σου αρέσει η δράση, είναι μέτρια. Εάν σου αρέσει το σενάριο σε μια ταινία, εδώ είναι πολύ κακό. Εάν θέλεις να δεις κάτι πρωτότυπο, έχεις έρθει στο λάθος μέρος. Πρώτα απ' όλα, πριν δώσεις συμβουλή σε κάποιον, έχεις πάει εσύ σε λάθος μέρος, φιλέ. Παιδιά, τώρα ηλίθια συμβουλή, αλλά εγώ θα την πω, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν εκεί έξω σαν αυτόν άτομα. Εάν δεν σας αρέσει μια ταινία, το είδος της, μην πάτε να τη δείτε. Next! Ο αγαπώ την Βρετανία. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί δεν είδα κάτι πιασάρικο και η ταινία δεν ήταν αρκετά βρετανική. Marvelous, excellent, fabulous. Μα τι λέει? Οι πολύ αγαπητές προφορές των Thor και Loki ήταν ποιοτικά λυτρωτικές, οι υπόλοιπες ήταν απλά τραγικές. Τι διάλογο καθηγήτρια αγγλικών είναι? Χρειάστηκε να καθίσω 3 ολόκληρες ώρες και να ακούω ενοχλητικές και οριακά κατανοητές προφορές χωρίς κάτι πιασάρικο και ένιωσα τις μπάλες μου να ανακατεύονται. Τις μπάλες εννοεί του παγωτού, έτρωγε παγωτό εκείνη την ώρα. Τελικά έπρεπε να πιω αρκετό τσάι για να μου φτιάξει τη διάθεση. Μην πετάτε τα λεφτά σας σε αυτούς τους βλαχοβρετανούς. Με είχαμε κάπου αυτή, μη χέσω, άντε 100 φορές το έχω πει. Ρε φιλέ, ταινία του Hollywood πήγες να δεις. Γιατί να ακούς βρετανικές προφορές? Είναι, παιδιά, σαν να έρθει Κύπριος να πάει να δει σε ελληνικό σινεμά ελληνική ταινία και να τον ενοχλεί που δεν ακούει κυπριακές προφορές. Next! Τα έμβρια βαρέθηκαν. Εδώ, παιδιά, έβαλα 2 comments τα οποία έχουν το ίδιο νόημα. Λοιπόν, πάμε. Ο 9χρονος γιος μου, μετά από 30 λεπτά προβολής, με ρώτησε εάν έχουμε μπει στη σωστή αίθουσα.
χειροτέρεψε μετά από αυτό το σημείο, η ταινία ή ο 9χρονος γιος σου. Να πω αρχικά ότι καταλαβαίνω απόλυτα το συνέστημα του 9χρονου γιου σου, ακριβώς αυτό ένιωσα και εγώ όταν πήγα να δω τον Dominion. Αλλά εγώ, πρώτον, είμαι 33 και δεύτερον, έβλεπα όντως μια κακή ταινία η οποία με κορόιδευε μέσα στη μούρη μου. Πώς να σου το πω για να το καταλάβεις, ρε παιδί μου, είναι σαν να πάρω να δεις τώρα καλή ώρα την ταινία Endgame που λέγεται Avengers Endgame και τελικά να μην έχει να κάνει με εκδικητές. Να έχει μια άλλη υπόθεση και πού να πετάγεται και κάνας εκδικητής έτσι για τη φάση. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να σου πω τι συμβαίνει. Ο 9χρονος γιος σου από τις προηγούμενες Marvel ταινίες είχε μάθει, ρε παιδί μου, να βλέπει, μάλλον να ξεκινάει μια ταινία και να αρχίζουν μπαπα, μπουπα, αου, να υπάρχει τζέρτελο, ρε παιδί μου. Και τώρα πήγε και είδε το Endgame, το οποίο μέχρι τα μισά του είναι μια αμιγώς δραματική ταινία και τον εχάλασε. Αυτό όμως δεν κάνει το Endgame κακή ταινία. Την κάνει μια ταινία η οποία δεν κάνει για το γιο σου. Και πάμε στο επόμενο comment, παιδιά, που είναι παραπλήσιο και λέει: ο 10χρονος ανιψιός μου, ανεβήκαμε ένα χρόνο τώρα, λατρεύει τους σούπερ ήρωες. Ωραία. Και έχει παρακολουθήσει όλες τις ταινίες της Marvel και της DC. Αλλά μετά από 30 και λεπτά σε αυτήν λέει: αυτή η ταινία δεν είναι καλή. Χάνουμε τον χρόνο μας. Πραγματικά συγκινήθηκα, ε. Χάνει τον χρόνο του ο 10χρονος ανιψιός σου, ε. Τι λέει, ρε παιδί μου, για να δούμε τι άλλο λέει. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με το 10χρονο ανιψιός σου. Ωστόσο, αναγκαστήκαμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Ίσως θα ήταν καλύτερα να μην το κάναμε. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, αδερφέ. Μερικές φορές γελάσαμε κιόλας με το πόσο κακή ήταν. Ε, κοίτα, χαβαλετζής, ε. Θείος και αληψιός. Καλά δεν παίζεστε. Ο 10χρονος που και πάλι λέω λατρεύει τις ταινίες με σούπερ ήρωες, ξαφνικά σταμάτησε να βλέπει ενώ απέμεναν ακόμη 40 λεπτά και απλώς βγήκε να παίξει. Έκανε τέτοια κίνηση, Ματ, ο 10χρονος ανιψιός σου! Αυτό το τέρας υπομονής βγήκε έξω να παίξει ενώ είχε ακόμα 40 λεπτά μια ταινία που δεν του άρεσε γιατί μέχρι τη μέση είναι δραματική! Πώς έγινε αυτό, Θεέ μου, δεν το πιστεύω, ε! Και προσέξτε γιατί γίνεται και ακόμα χειρότερο. Γιατί εάν ο 10χρονος ανιψιός του το ότι βγήκε έξω να παίξει δικαιολογείται γιατί είναι 10χρονος, αυτό που θα σας διαβάσω πιο μετά δεν δικαιολογείται. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο τέλος της, οπότε το έκλεισα πρόωρα. Απλά μία ένδειξη του πόσο αποτυχημένη ήταν αυτή η ταινία κατά τη γνώμη μας. Παιδιά, πραγματικά θέλω πάρα πολύ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τον 10χρονο ανιψιό του τυπά που δεν του άρεσε, δηλαδή αυτός ο μπαρουτοκαπνισμένος θεατής που έχει περάσει από κινηματογράφους και από κινηματογράφους και έχει δει ταινίες και ταινίες στη ζωή του, να τον εμπιστευτείτε, το ότι βαρέθηκε και σηκώθηκε να βγει έξω να παίξει, ρε παιδί μου, σκηνάκι, μήλα ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι παίζετε σήμερα. Και για να σας πω και την αλήθεια, ούτε εγώ τα έπαιζα. Δεν ξέρω ποιοι τα έπαιζαν και πότε, πάντως εγώ από μικρή ηλικία video games έπαιζα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Στο θέμα μας όμως, κλείνω εγώ το κανάλι και θα πω στο 10χρονο ανιψιό του τυπά να ανοίξει ένα να μπορούμε να ακούμε, ρε παιδιά, μια γνώμη της προκοπής. Next! Ο τρελός αστροφυσικός. Αυτή η ταινία ήταν απογοητευτική λόγω. Α, θα ακούσουμε και πολλά. Της ερμηνείας του Θάνος. Ό,τι να είναι, ρε. Δευτερευόντων χαρακτήρων όπως ο Hawkeye που τους δόθηκε υπερβολικά πολύς χρόνος στην οθόνη. Συγγνώμη, ε. Δεν το ξανακάνουμε. Δεν το ξέραμε ότι τους ενοχλήναμε. Τους φάναμε καθόλου, μα ήταν, ρε. Οι Thor και Hulk ποτέ δεν επέστρεψαν στους παλιούς καλούς εαυτούς τους. Πραγματικά απείλαυσα τον παχουλό Thor, τον βρήκα πολύ αστείο. Αλλά ήταν απογοητευτικό ότι δεν είδαμε ποτέ τον κλασικό Thor μέχρι το τέλος της ταινίας ούτε για μια στιγμή. Ρε αγόρι μου, πώς θα τον δεις στην τελική του κλασική μορφή τον Thor, αφού λες ότι σου αρέσει που τον βλέπεις έτσι όπως τον έκαναν. Μετά γιατί απογοητεύεσαι που δεν τον βλέπεις στην τελική του μορφή? Τι θες δηλαδή να κάνει, να κάνει ένα έτσι ξαφνικά να εμφανιστεί με six-pack? Θεός του κεραυνού είναι, όχι του γυμναστηρίου. Η Captain Marvel είχε ξεκάθαρα την δύναμη για να αντιμετωπίσει μόνη της τον Thanos. Οι σεναριογράφοι απέτυχαν βάζοντας την πιο φθηνή δικαιολογία για να την κρατήσουν μακριά. Ρε φιλέ, αυτό είναι το νόημα σε όλες τις ταινίες. Εάν δεν κράταγαν την Captain Marvel μακριά και εμφανιζόταν εξ αρχή και σκότωνε από μόνη της το Θάνος, δεν θα υπήρχε ταινία. That's the point. Επίσης δεν ισχύει αυτό που λες, είναι εντελώς χαζό, γιατί η ίδια η ταινία σου έδειξε ότι η Captain Marvel δεν τον είχε από μόνη της τον Θάνος. Να μου πεις για την Wanda, να σου πω ναι, αλλά η Captain Marvel ποτέ δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Καλά, το επόμενο που λέει δεν είναι καν για αυτή την ταινία, μάλλον έχει μπερδευτεί ο φίλος, συνεχίζουμε. Οι σκηνές με το ταξίδι στο χρόνο και την κβαντική φυσική είναι πολύ μπερδεμένες ή στην καλύτερη δεν εξηγούνται σωστά και σας μιλάει κάποιος με διδακτορικό στην αστροφυσική. Εάν ρε μαν έχεις διδακτορικό στην αστροφυσική και περιμένεις μία ταινία του Hollywood με σούπερ ήρωες
για να δεις σωστά τους όρους και να σου εξηγήσει ολόσωστα την κβαντική φυσική, τότε τι να πω, το ότι έγινες αστροφυσικός είναι θαύμα. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει η ταινία για να ικανοποιηθείς? Να βάλεις ένα πίνακα τον Τόνι Σταρκ και να γράφει εξισώσεις για να εξηγήσει σωστά την κβαντική φυσική? Η ίδια η κβαντική φυσική μία συγκεκριμένη έννοια δεν έχει, ούτε εσείς δεν την καταλαβαίνετε οι ίδιοι. Και το τελευταίο που λέει εδώ πέρα, η τελική μάχη έμοιαζε σαν μια φθηνή αντιγραφή της αντίστοιχης του Infinity War. Δεν έχει καμία σχέση η τελική μάχη του Infinity War με την τελική μάχη του Endgame. Καμία σχέση όμως. Next! Ο αηδιασμένος hater. Σκουπίδι! Μόνο σε παιδάκια και σε ηλίθιους θα μπορούσε να αρέσει αυτή η ταινία. Ήθελα 3 ώρες δράσης και ανταυτού είναι 2,5 ώρες ομιλίας και 31 λεπτά με ωραία πράγματα. Βαρετή ταινία του 21ου αιώνα. Οι CGI χαρακτήρες είναι λες και έχουν δημιουργηθεί με τη βρώμα που πιάνουν τα νύχια των ποδιών. Βρε αηδία! Με πήρε ο ύπνος στα μισά και όταν γύρισα σπίτι μου έβαλα να δω Howard the Duck στο κινητό μου, που είναι μια πολύ καλύτερη ταινία που μπορείτε να δείτε αντί για το Endgame, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτή η ταινία είναι χάλια και είναι προσβολή για την νοημοσύνη, είπε ο φίλος που έβαλε όταν πήγε σπίτι του να δει στο κινητό του Howard the Duck. Είπε επίσης ο φίλος που ήθελε να δει 3 ώρες δράσης και ανταυτού είδε 2,5 ώρες ομιλίας και 31 λεπτά ωραία πράγματα. Αυτός τώρα ο φίλος θεωρεί ότι του προσέβαλαν την νοημοσύνη. Και μιλάμε τώρα για νοημοσύνη, όχι αηδίες. Τώρα τι να πούμε εδώ, ρε παιδιά, μιλάμε για κλασική περίπτωση βλάβης. Next! Ο φιλόσοφος της πλάκας. Είμαι μεγάλος φαν των sci-fi ταινιών, αλλά ποτέ δεν ήμουν των Hollywood σουπερηρωικών ταινιών. Μου αρέσει που τονίζει το Hollywood σουπερηρωικών ταινιών, γιατί ας πούμε, τι είσαι, πού είσαι φαν, των Bollywood. Με εξαίρεση την Batman τριλογία του Nolan. Εντάξει, τώρα εδώ με έκανα να συμπαθήσω λίγο παραπάνω. Και δεν του αρέσουν, λέει, οι Hollywood σουπερηρωικές ταινίες, γιατί, ακούστε. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, καθόλου suspense όταν γνωρίζεις από πριν ποιος θα νικήσει στο τέλος. Θα σου άρεσε ένας αγώνας ποδοσφαίρου, λέει, εάν γνώριζες από πριν το αποτέλεσμα? Άμα είναι έτσι, ρε μαν, μη βλέπεις γενικά ταινίες και σειρές, γιατί πάντα στο τέλος κερδίζει ο καλός. Τώρα δεν θα μας τρελάνετε κιόλας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι ας πούμε που το Infinity War, κερδίζει ο καλός στις ταινίες και ο κακός χάνει. That's the point, γι' αυτό πάμε και βλέπουμε. Οι υπόλοιποι δηλαδή. Εγώ γουστάρω όταν κερδίζει ο κακός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξενερώνω όταν κερδίζει ο καλός, δεν είμαι ανώμαλος. Και συνεχίζει ο φίλος τον τρελό ηρμό που έχει και λέει: Δεύτερον, δεν μου αρέσει αυτό το φθηνό χαρτί, γυρνάμε πίσω στο παρελθόν. Οπότε κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει, λέει, και δεν μας αρέσει, θα γυρνάμε στο παρελθόν να το αλλάζουμε, να ανασταίνουμε νεκρούς και να αλλάζουμε το παρόν. Άρα τελικά, λέει, το endgame δεν ήταν endgame, γιατί οι κακοί μπορούν να πάνε πίσω στο χρόνο και αυτοί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που λες, ότι κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει και δεν μας αρέσει, θα γυρνάμε στο παρελθόν να το αλλάζουμε. Παιδιά, έχω καταλάβει ότι πολλοί δεν έχουν πιάσει καθόλου το concept του γυρίζουμε πίσω στο χρόνο του Endgame. Στο Endgame δεν γυρνάνε πίσω στο χρόνο για να κάνουν πράγματα στο παρελθόν ώστε να αλλάξουν τα πράγματα στο παρόν. Γυρνάνε πίσω στο παρελθόν για να πάρουν τις πέτρες ώστε να τις φέρουν στο παρόν, γιατί τις άλλες τις πέτρες που υπήρχαν τις κατέστρεψε ο Θάνος. Και με αυτές τις πέτρες που φέρνουν από τις διάφορες χρονικές στιγμές που πηγαίνουν στο ταξίδι που κάνουν στο χρόνο, στα ταξίδια μάλλον που κάνουν, γιατί είναι πολλά που κάνουν τα ταξίδια στο χρόνο, τις χρησιμοποιούν για να επαναφέρουν πίσω τους ανθρώπους που έχασαν. Καμία σχέση αυτό με αυτό που λέτε γενικά όλοι σας και αυτός εδώ πέρα. Καλό θα ήταν πριν γράψετε την ηλίθια κριτική σας να ξαναδείτε και μια δεύτερη φορά, λέω εγώ, την ταινία. Μπας και ανοίξτε το μυαλό σας και καταλάβετε τι σας δείχνει. Οπότε, όχι φίλε μου τα βανόπροκα, δεν θα γίνεται κάθε φορά αυτό, γιατί πολύ απλά δεν έγινε ούτε αυτή τη φορά. Και μετά τι λέει, άρα τελικά το endgame δεν ήταν endgame, γιατί και οι κακοί μπορούν να πάνε πίσω στο χρόνο. Αυτό τώρα από πού προέκυψε? Οι καλοί πήγαν πίσω στο χρόνο επειδή βρήκε τον τρόπο ο Tony Stark. Έχουν οι κακοί Tony Stark και δεν το ξέρουμε? Εδώ πλέον δεν έχουν ούτε οι καλοί. Spoiler alert. Okay, λέει, ξέρω ότι η ταινία απευθύνεται σε εφηβικό κοινό και δεν μπορεί να είναι όσο σκοτεινή και περίπλοκη είναι η πραγματική ζωή. Η ταινία είχε πλάκα, αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το φθηνό τρίκ με το ταξίδι στο παρελθόν. Εφόσον στην προηγούμενη ταινία πέθαναν οι μισοί χαρακτήρες της. Με άλλα λόγια, εδώ ο φίλος λέει ότι επειδή οι ταινίες της Marvel απευθύνονται σε εφηβικό κοινό, σε εφήβους δηλαδή, δεν είχαν την τόλμη να κρατήσουν εξαφανισμένους χαρακτήρες που εξαφανίστηκαν στο Infinity War. Ρε, ποιοι έφηβοι? Εγώ θα βγαίνω έξω στους δρόμους με πρισούσα μου. Τους αφήναν εξαφανισμένους. Ρε, είστε τρελή, ρε. Next! Ο διαβάζω κόμικ εδώ και 2 χρόνια.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι εκπληκτική. Γνωρίζαμε ήδη το τι θα συνέβαινε. Απλά αντέγραψαν τα κόμικ. Θέλεις μια σούπερ ηρωική ταινία? Φτιάξε πρώτα την ταινία και μετά το κόμικ. Θα σώσετε χρόνο και λεφτά. Άρε, δεν ακούτε τον Jordan McCoy 827 που να ξέρετε κατσαπλιάδες της Marvel και της Disney? Παιδιά, τώρα θα το πω. Δεν μπορώ να κρατηθώ και δεν θέλω να το κρύψω κιόλας. Και εγώ διαβάζω κάποια κόμικ. Εντάξει, δεν έχω διαβάσει πολλά, αλλά έχω διαβάσει αρκετά. Τα περισσότερα τα ξέρω από τις ταινίες και τις σειρές που έχω δει και τις έχω ξαναδεί και έχω εντρυφήσει αυτές. Αλλά αυτός εδώ πέρα και η όμοιοι του είναι η χειρότερη φάρα. Και όταν λέω αυτός και η όμοιοι του, εννοώ αυτοί που διαβάζουν κόμικ και καλά από παλιά, αλλά στην ουσία διαβάζουν τα δύο τελευταία χρόνια και νομίζω ότι τα ξέρουν όλα και το παίζουν εξυντάκηδες. Και έχουν το υφάκι αυτό το, α, εγώ το ξέρω αυτό γιατί το έχω διαβάσει στα κόμικ και ναι, και είναι προβλέψιμο και μόνο κόμικ και πω τη σκουπίδια είναι ταινίες του Hollywood και της Marvel. Άκου τώρα τι θα σου πω εγώ για λύση, ε. Άμα δεν σ' αρέσει αυτό που γίνεται με τη Marvel και το κινηματογραφικό της σύμπαν, συνέχισε να διαβάζεις μόνο τα κόμικ. Τρελό. Εντάξει τώρα, δεν είμαι και από αυτούς που γράφουν κριτική του ενός αστεριού, αλλά έχω και εγώ λίγο μυαλό. Next, ο σωτήρας της Captain Marvel. Δεν πίστευα ότι αυτό είναι αρκετά πολιτικά ορθό. Η Captain Marvel είναι αγαπημένη μου χαρακτήρας και νιώσα μεγάλο πόνο όταν την έβλεπα να γροθοκοπείται βάναυσα από το θηρίο γνωστό ως Thanos. Ήμουν κυριευμένος από μια μεγάλη παρόρμηση να τη βοηθήσω σαν όλος υπότης, αλλά δυστυχώς καθώς καθόμουν εκεί και το έβλεπα στην οθόνη στον κινηματογράφο και γνωρίζοντας ότι δεν ήταν ακριβώς αληθινό, στο περίπου, ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι' αυτό και δεύτερον κατάλαβα ότι ξέσπασα σε κλάματα, ρε, από εδώ. Δηλαδή, άμα δεν έκλεβα, θα σου δείχνω εγώ, Θανούλη. Μόνο εάν είχα τη δύναμη να μεταφέρω με μέσα στις ταινίες φαντασίας θα τη βοηθούσα, σκέφτηκε από μόνος. Σκέφτηκε επίσης ότι τα εφέ ήταν άθλια για μια ταινία με budget 250 εκατομμυρίων δολαρίων και ένιωσα ότι ο αλκοολισμός του Thor ήταν ακατάλληλος για μια ταινία που παρακολουθούν παιδιά. Ναι, ναι, είναι ακατάλληλο να δείχνεις ότι ακόμα και ένας θεός είναι ευάλωτος. Πολύ ακατάλληλο. Παιδιά, τι να σχολιάσω τώρα, το παλικάρι ήθελε να μπει μέσα στην οθόνη να βοηθήσει την Captain Marvel. Την Captain Marvel! Όχι την Black Widow, όχι το Hawkeye, όχι τον Iron Man στην τελική, την Captain Marvel! Next. Μόνο 5 λεπτά και βαθμολόγησα. Απλά σπατάλησα 5 πολύ σημαντικά λεπτά της ζωής μου. Αυτή η σούπερ γυναίκα χαρακτήρας είναι εντελώς αναξιόπιστη. Δεν έχει όρια, μπορεί να ταξιδέψει έτη φωτό στο διάστημα και να κουβαλήσει στους ώμους της ένα ολόκληρο διαστημόπλαιο και να το φέρει πίσω στη γη, κύριε! Όχι! Λέει αυτός. Όχι εγώ. Γιατί να φτιάξεις μια ολόκληρη ταινία και να εμπλέκεις και να σκοτώνεις ένα σωρό πιο cool και αληθοφανείς χαρακτήρες στην πορεία, όταν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτήν την όλα σε ένα απίστευτη γυναίκα και να το τελειώσεις μέσα σε 5 λεπτά. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό που κάνατε εκεί πέρα. Ού να μου χαθείτε, δεν τρέπεστε να χρησιμοποιείτε και άλλους χαρακτήρες. Μόνο Captain Marvel, ρε. Ακόμη και ο Superman, λέει εδώ ο φίλος, είχε όρια. Ήταν ευάλωτος και ένιωθε θνητός. Για ποιον Σούπερμαν μιλάει αυτός, για αυτό που ξέρω κι εγώ? Τον δεχθήκαμε σαν ήρωα και ένιωθε σαν ένας από εμάς. Αλλά αυτή δεν μοιάζει με εμάς, τους ανθρώπους. Οπότε δεν το καταλαβαίνω. Ο τύπος αυτός τώρα λέει ότι η Captain Marvel δεν μοιάζει με άνθρωπο, αλλά μοιάζει ο Σούπερμαν. Επίσης ο Σούπερμαν λέει ότι είχε όρια, ενώ η Captain Marvel δεν έχει όρια. Ποια είναι ακριβώς τα όρια του Σούπερμαν, θα μου εξηγήσει κάποιος? Γιατί εγώ τον Σούπερμαν τον ξέρω σαν τον πιο σπαστικό σούπερ ήρωα. Με την έννοια ότι γερνάει πάρα πολύ αργά, δεν πονάει, δεν μπορεί να το σκοτώσει κανένας άλλος, πετάει λέιζερ από τα μάτια, πετάει αέρα από το στόμα, παγώνει, καταστρέφει, σηκώνει ό,τι θέλει. Με ένα αφήσιμο μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο πλανήτη. Δηλαδή, ναι, ναι, ο Σούπερμαν έχει όρια. Captain Marvel, ούτε καν, ρε. Οι ταινίες Σούπερμαν δηλαδή δεν μπορεί να τελειώσει σε 5 λεπτά. Να σας πω κάτι, λέει κύριε. Πού ακούστηκε σου λέει Captain Marvel να ταξιδεύει έτσι ανέμελη από εδώ και από εκεί μέσα στο γαλαξία? Βάλε διόδια να πληρώνει, να σου πω εγώ μετά. Το γι' άλλο με συγχύζετε, λέει. Ότι να καθείτε από εδώ πέρα, λέει, που θα με κοροϊδεύετε εμένα. Αυτή μπορεί να το τελειώσει από τώρα, ρε. Ποιο κοροϊδεύετε, ρε, τι νομίζετε? Εμένα θα κοροϊδέψετε τον Jesse Bessie. Τώρα Jesse, μάλλον άντρα είναι. Και κάθομαι τώρα εγώ και έχω κανάλι στο YouTube. Ενώ ο Τζέσι έχει μείνει εδώ πέρα και κάνει κριτικές με ένα αστέρι στο IMDb. Αδικούνται κάποια ταλέντα. Άντε κατσαπλιάδες εκεί στη Marvel, δεν έχετε ένα Τζέσι εκεί πέρα να σας πει, ρε? Μην φτιάξετε τριώρη ταινία. 5 λεπτάκια, ένα short movie, να τελειώνουμε. Λεφτά θα γλιτώνατε, έτσι φτιάχνουν οι αυτοκρατορίες. Όχι με αυτές τις ιδέες που πάτε και βγάζετε. Και ο Τζέσι, παιδιά, ολοκληρώνει την κριτική του λέγοντας: συγγνώμη, ένα αστέρι για αυτό το ανόητο πράγμα που αποκαλείται Avengers Endgame. Και ναι, η βαθμολογία μου βασίζεται σε 5 λεπτά παρακολούθησης. Άντε, γεια! Το πετάω, παιδιά! Κλείνω το κανάλι, ρε, το κλείνω, άντε, γεια! Ρε, ο τύπος είδε 5 μόλις λεπτά από την ταινία
Και πήγε, άνοιξε τον υπολογιστή του, έφτιαξε λογαριασμό στο IMDb, εάν δεν είχε ήδη, έβαλε ένα αστέρι στο Endgame σε μια τρίωρη ταινία με 5 λεπτά μόλις παρακολούθησης και δεν τρέπεται, το γράφει κιόλας. Τι τρέλα κυκλοφορική έχει στον κόσμο. Δηλαδή, πάλι καλά που αυτή ήταν η τελευταία κριτική, δεν αντέχω άλλο. Αυτές λοιπόν ήταν οι πιο αστείες και ενδιαφέρουσες κριτικές του ενός αστεριού που βρήκα για την ταινία Endgame. Είναι καινούργια σειρά αυτή, παιδιά. Εάν τη γουστάρετε, αν δω ότι σας αρέσει όλο αυτό, θα το συνεχίσουμε και θα βρω κριτικές του ενός αστεριού και για άλλες γνωστές καλές ταινίες. Αυτά. Θέλω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για αυτά που σας διάβασα και να μου πείτε γιατί όχι και την άποψή σας για το Endgame. Γιατί μπορεί να είστε και εσείς ένας από αυτούς που έχετε βάλει ένα αστέρι στην ταινία. Σας ψάχνουμε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές και πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τσουλάω!